Λοιπόν, αυτή είναι η κεφαλή, πολύ όμορφη, είναι διαφορετικού σχεδίου από την άλλη, την παλιά. Εντάξει, είναι και άλλος ο κύλινδρος, έτσι, είναι αλουμινένιος, ενώ ο παλιός ήταν σιδερένιος. Κεφαλή, εδώ έχουμε 3-4 φλάτζες βάσεως για να φτιάξει το σωστό squeeze στον κύλινδρο. Εδώ είναι τα O-ring που χρειάζονται για την κεφαλή. Εδώ αυτό είναι έξτρα, το έχω αγοράσει, δεν είναι μέσα στον κυλίνδρο, είναι ρουλεμάν του πιστονιού. Εδώ είναι ο πύρος και το ελαττήριο. Αυτό το κυλίνδρο πίστονο είναι με ένα ελαττήριο, ενώ το παλιό ήταν με δύο. Και εδώ είναι ο κυλίνδρος και το πιστόνι. Βλέπετε, το πιστόνι είναι με ένα ελαττήριο, ενώ το παλιό είχε δύο ελαττήρια. Μοιάζουν, αλλά δεν είναι ίδια. Πολύ ωραία ποιότητα φαίνεται. Και εδώ είναι ο κύλινδρος, ο οποίος σε σχέση με το παλιό είναι πανάλαφρος, λόγω του ότι είναι από αλουμίνιο. Επίσης πολύ καλή ποιότητα. Να πω ότι αυτόν τον κύλινδρο τον είχα πάρει περίπου στα 180 ευρώ. Τον είχε προσφορά. Τώρα είναι πολύ πιο ακριβώς, νομίζω γύρω στα 230-250. Τον είχα πάρει πριν 2 χρόνια με 3, δεν θυμάμαι. Αυτά. Και έχουμε και χαρτί με οδηγίες. Όπως μία σωστή εταιρεία έχει και οδηγίες.